Για σπίτια, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο σου. Σήμερα θα. Ναι, ξέρω, η ώρα είναι 10:30 το βράδυ. 10:25 βασικά. Για μετά το βίντεο, κατάλαβα ξεχά. Όχι, κατάλαβα, ξεχάστηκα βασικά να το κάνω το βίντεο. Ευτυχώς το θυμήθηκα τώρα. Λοιπόν, σήμερα θα σκεπώ πώς θα κατεβάσω το Jurassic World Alive για Android στην Ελλάδα και σε όποια άλλη χώρα θέλετε. Και να παίζετε μια χαρά, ας πούμε. Πώς θα το κατεβάσετε και να παίζετε μια χαρά. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πάτε στο Play Store και να κάνετε search το VPN Master. So, το VPN Master βγαίνει σε δύο εκδόσεις. Στην προέκδοση, νομίζω, και στην απλή έκδοση. Α, κάνουμε ενημέρωση από αυτή τη μαλακή. Κατεβάζετε το VPN. Αυτό εδώ είναι το Pro. Το βλέπετε, VPN Pro. Αυτό εδώ είναι το VPN Pro. Το Pro. Ή καμία σχέση. Σω περιμένουμε να κάνουμε μια μικρούλα. Ενημέρωση. Και θα σα δείξω μετά τι να κάνετε. So, μόλις κάνει το upcut την εγκατάσταση, την ενημέρωση βασικά σε μένα. Κάνει ενημέρωση σε μένα, σε εσάς θα κάνει εγκατάσταση. Τι θα κάνετε μετά την εγκατάσταση και μετά την εγκατάσταση που θα γίνει. Περιμένετε μια στιγμούλα να γίνει εγκατάσταση. Άντε κυρία εγκατάσταση, άντε. Άντε κυρία εγκατάσταση. Τι να υπάρχει, μαλακές υπάρχουν. Fast, easy, fast. Oh, free, easy, fast. Οκ. Άντε εγκατάσταση, άντε 5 ώρες. Όταν η εγκατάσταση έγινε, το ανοίγετε. Περιμένετε να ανοίξει μισό λεπτό. Καλά, πατήστε το χ, το ίδιο είναι. Οπότε τι κάνετε. Α, κάνει connect μάλλον κάπου. Άμα κάνει connect, καλά εντάξει, θα κάνει connect εκεί πέρα στα αρχίδια μου. Τώρα πατάτε, μπορεί να σας κάνει connect σε μια... εδώ πέρα θα πατήσετε πάντως, τώρα πάντως θα πατήσετε εδώ, πατάω εγώ. Εκεί θα πατήσετε. Πατάτε εδώ, συγγνώμη. Θα σας το βγάλει στο faster servers. Δεν θα κάνετε τίποτα, το μόνο που θα κάνετε θα είναι να πάτε εδώ πέρα στο free και θα ψάξετε για τον σερβερ του Καναδά. Θα κάνετε connect στον σερβερ του Καναδά. Μπορεί καμιά φορά να σας πει ότι δεν έκανε connect, δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτό. Θα ξανακάνετε retry, θα κάνετε retry, δηλαδή θα ξαναπροσπαθήσετε να ξανακάνετε connect στον σερβερ του Καναδά. Λοιπόν, μου έγινε connect. Να το. Και τώρα τι κάνετε, πάτε στο Play Store. Ξανά. Και ψάχνω το Jurassic World Alive. Ναι κύριε Play Store. Play Store. Τι έπαθες. Μη μου κάνεις μαλακίες, θα σε γαμίσω Play Store. Μη μου κάνεις μαλακίες. Θα σε γαμίσω. Το εννοώ. Κάντε σε το Jurassic World Alive. Άντε ρε Play Store. Μισό να πάω πιο μέσα από το router. Θα στείλω κάποια μαλακία. Αλλιώς θα κλείσω το ίντερνετ. Και να ξανανοίξω. Ναι, κλείνω το ίντερνετ. Ναι, κλείνω το ίντερνετ. Λύσε το fucking internet και ξανανοίξε το. Αποκλείμε το fucking internet. Δεν υπάρχει σύνδεση στο δίκτυο, λάβει την ειδοποίηση, ψόφα. Γαμώ το κινητό, σκάσε. What the fuck, κάντε το για να ξανακάνουμε. Λοιπόν, μόνο που θα σας βγάλει
Όρισε. Η εγκαταστάθηκε ακυκλοφόρητη εφαρμογή, εντάξει, δεν πειράζει. Το κάνετε εγκατάσταση, μόλις γίνει εγκατάσταση απλά κάνετε άνοιγμα και απλά απολαμβάνετε το παιχνίδι. Nothing personal. Και απλά επαναλαμβάνετε και κάνετε απλά παίζετε το παιχνίδι μια χαρά. Δεν ξέρω βέβαια αν θα σας πει πάλι ένα problem connect, δεν ξέρω τόσο που θα σας πει, δεν έχω ιδέα. Εμένα μου το κάνει πολλές φορές. Μπορεί να σας πει τώρα αυτό, αυτή τη μαλακία να σας πει. Δεν ξέρω γιατί σας το κάνει αυτό. Τι φάση. Α, έκανε disconnect. Ω, έκανε disconnect μαλακία, γιατί. Γιατί έκανε disconnect. Α, επειδή έκλεισα το ίντερνετ, ναι, sorry. Έκλεισα το ίντερνετ και έκανε disconnect. Σε ομιλικά λόγια αυτά είναι τα steps. Κατεβάζετε το VPN, κάνετε join στο server του Καναδά, κατεβάζετε το Jersey World και απλά τα απολαμβάνετε, ας πούμε. And that's it all. That's it. You're done. You enjoy your game. Playing fucking Jersey World live. Oh, φιλέλα. Σερβε, μετενείς, καλά. Ωραία, πούστη. Φύγε. Ωραία, πούστη, γαμώ το κερατό σου για Jurassic World Alive. Θα ζοριστώ λίγο εδώ πέρα, μέχρι να καταλάβει ότι είμαι στον σερβερ του Καναδά. Κάτι της μαλακής μου τις κάνει. Και γενικά καμιά φορά χτύπησα το κινητό μου χθες. Μου το έκανε χθες και του δίνω μια το κινητό μου και έλεγα κι εγώ δεν θα την κάνει αυτή τη μαλακία πάλι. Λοιπόν, και γαμίσου. Έκλεισα τη φωτεινότητα κατά λάθος. Κλείστο, ανοίξε το. Πάνε στο VPN. Κάνε connect. Ξανά. Γιατί από ό,τι φαίνεται του γάμισε ότι έχει και δεν έχει το Jurassic World Alive. Με λίγα λόγια καταλάβατε ποια είναι τα steps. Με λίγα λόγια. Αυτά είναι τα steps. Αυτά είναι τα steps. Κατεβάζετε το VPN. Το ανοίγετε, κάνετε join στο server του Καναδά, κατεβάστε το Jersey World Alive και, και το απολαμβάνετε. Τώρα εδώ πέρα του γάμισω τη μάνα. Ναι, του γάμισω τη μάνα τώρα. Δεν νόησε, του γάμισω ότι έχει και δεν έχει τώρα. Άντε φύγε ρε! Ρε μαλάκα, φύγε από το AD. Ρε! Ρε μαλάκα, φύγε! Μου κτήσει την προσφορά. Fuck off. Ρε μαλάκα, φύγε από εδώ! Ρε τη φάση! Α, μπήκε παράνομο. Ναι, disconnect. Κάνε disconnect. Ξανακάνε connect. Δεν ξέρω τώρα για να κάνεις faster server, να μπεις σε πιο γρήγορο server του Καναδά. Αν χρειάζεται να πληρώσεις ή να κατεβάσεις το Pro. Try free VIP. Α, πέραν σε VIP one. No, you must be a VIP one. Α, πρέπει να δώσεις λεφτά αναγκαστικά. Να μπεις στον γαμμένο αυτόν server. Κάνε reconnect και αν δεν κάνεις, θεωρητικά θα κλείσω το βίντεο. Πάνω κάτω καταλάβατε το... Ναι, δεν έκανε. Λοιπόν, anyway, θα βρω τι στο μπούτσο πρόβλημα έχει. Θα βρω τι πρόβλημα έχει η μαλακία. Και στο επόμενο βίντεο μάλλον... Ή το επόμενο βίντεο μάλλον θα είναι Hungry Dragon με τους δύο επόμενους με τον Sparks. Τον άλλο δράκο. Ή αλλιώς θα είναι Jersey World Alive. So, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και ελπίζω να καταλάβετε τα steps. Θα τα ξαναπώ άλλη μία τώρα.
Κατεβάζετε το VPN Master στο, από το Google Play Store. Το ανοίγετε και κάνετε join στο server του Καναδά. Κατεβάζετε το Jurassic World και το απολαμβάνετε με ευχαρίστηση. Αν δεν σας καυτείτε στις μαλακίες, ok, θα είστε κομπλέ. Άμα σας κάνει, προσπαθήστε να βρείτε μια λύση. Θα προσπαθώ, όπως και εγώ θα προσπαθήσω τώρα off camera. Οπότε τα λέμε την επόμενη φορά και κάντε ένα like, ένα subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε κάθε ειδοποίηση που θα ανεβάζω κανένα βίντεο. Επειδή τώρα κάθομαι τετράημερο, θα μάθω να ανεβάσω βίντεο. Πάλι επιστρέφω δυναμικά πάλι στο YouTube και συγγνώμη για την, τέλος πάντων, για αυτό το χρονικό διάστημα που έλειπα. Απλά δεν είχα και άλλες ιδέες. Μετά μου ήρθε η ιδέα για το Teenage Mutant Ninja Turtles, το Legends, να κάνω το Splinter and the Shredder. Και τώρα μου ήρθε η ιδέα για το Hungry Dragon. Και τώρα μου ήρθε και άλλη ιδέα με το Jurassic World Alive. So, like, subscribe, hit the bell, and I'll see you next time.